αγόρι μας, το πάντα χαμογελαστό, με πολύ ωραία ενέργεια. Χαίρομαι πετυχή. Πάρα πολύ, ειλικρινά. Καλώς ήλθες, Ηλία, στην παρέα μας. Σε βρήκαμε. Παιδιά, τι ωραία που είστε εδώ, ειλικρινά. Χαίρομαι, είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που με έχετε είδες καλέσει. Είδες και πριν αυτά που γίνανε τον Τζακωμό, το κάτι είδαμε εδώ πέρα από τα backstage. Όλα ψέματα, όλα ψέματα. Τηλεόραση, ξέρεις πώς είναι. Τι ωραία που περνάτε εδώ. Λοιπόν, μου θυμίζεις, θα το έχουν ξαναπεί κι άλλοι. Τον τραγουδί το Red Hot Chili Peppers. Παρόλο που δεν είναι αυτός τόσο καστανός με μπλε μάτια, δεν ξέρω, έχεις κάτι στην άβρα σου, στη συμπεριφορά σου, μου το θυμίζεις πάρα πολύ. Αυτό καταρχάς με τιμάει πάρα πολύ που λες. Και έχω να σου πω. Ωραίο από τα αγαπημένα μου, έχω να σου πω ότι όταν ήμουν στο Your Face Sounds Familiar τότε. Την πρώτη πριν φορά, τρία ναι. χρόνια που ήταν ο κορονοϊός μετά και το σταματήσαμε στη μέση, είχα κάνει και τον Ανδωνικίδης, δηλαδή. Του Red Hot Chili Peppers με το συγκρότημά μου του Σίνκο και είχε πάει, νομίζω ότι το αγαπημένο μου act. Είχε πάει φανταστικά. Ταιριάζουμε λίγο στη σκηνική παρουσία, ίσως. Δεν μου λες, εσύ τώρα έχεις καθόλου γκρίνια από το συγκρότημά σου, γιατί μπήκες στην τηλεόραση και η τηλεόραση σε αγάπησε. Δηλαδή, εμείς γνωρίσαμε μέσα από το Your Face ουσιαστικά, αλλά μετά, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, είσαι στην τηλεόραση. Μία με το Survivor, μία με το X Factor. Ναι. Έχεις καθόλου γκρίνια, Θα σου πω ειλικρινά. Καθόλου, τα παιδιά καταρχάς είναι κολλητοί μου, είναι φιλαράκια μου, παίζουμε από σχολείο μαζί. Δηλαδή, ξεκινήσαμε, παίζαμε τώρα στο πανηγύρι του σχολείου κυριολεκτικά και έχουμε φτάσει να το έχουμε κάνει αυτό δουλειά μας, να βιοποριζόμαστε από αυτό. Και επειδή ξέρουν ότι και η τηλεόραση εννοείται πως βοηθάει, δηλαδή σίγουρα. Κάνουμε πάρα πολλά live και είναι όλα, δόξα τω Θεώ, πολύ καλά, γιατί δηλαδή έχουν πολύ κόσμο, οπότε σίγουρα και τα παιδιά είναι χαρούμενα με αυτό. Και δεν έχουμε κανένα παράπονο. Στο X Factor πώς πέρασες, που πέρασες και σε μια άλλη φάση, στην παρουσίαση, ρε παιδί μου, στο backstage, εκεί με τον Ψινάκι, κάνατε διάφορα. Εντάξει, πολύ γέλιο, πολύ γέλιο με τον Ηλία. Αυτό που έχω να πω είναι ότι το X Factor, επειδή εκεί ήμουν σε ένα πάρα πολύ χαμό, είχα τρία live την εβδομάδα στην Αθήνα εκείνη την περίοδο, μαζί με τα γυρίσματα του X Factor και το ζούσα όλο σε πολύ γρήγορους ρυθμούς, δεν είχα συνειδητοποιήσει τι ωραία που περνάμε. Και όταν τελείωσε. Συνειδητοποίησα ότι το X Factor ήταν ένα μαγικό ταξίδι, πρωτόγνωρο για μένα, γιατί είχα να κάνω με μουσικούς, οπότε ήταν στο στοιχείο μου. Είχα το ρόλο του καλού, δηλαδή να τους δώσω πάρα πολύ boost, ενέργεια πριν βγουν πάνω στη σκηνή, που εγώ νομίζω ότι επειδή έχω περάσει και έχω βγει πάρα πολλές φορές να τραγουδήσω, είχα κάποια tips που τους βοήθησαν και ελπίζω δηλαδή να τους έδωσα έτσι, θετική ενέργεια. Αυτοί σε ρωτούσαν, σου λέγανε να τους πεις κανένα μυστικό πριν μπουν μέσα. Κάτι. Δεν με ρωτούσαν, τους έβλεπα όμως ότι καταραίουν από το άγχος. Δηλαδή ήταν να πέσουν κάτω και τους έλεγα, παιδιά, έλα εδώ. Και εκτός κάμερας, έλα να σου πω δύο πράγματα. Άκουσε με να δεις το και το να σου εαυτό. Τέλος πάντων. Μου άρεσε πάρα πολύ και θα το ξανά έκανα με πολύ πολύ χαρά. Εσύ δεν πήγες ποτέ σε κάποιο voice και τέτοια, θα πήγαινες ποτέ. Θα πήγαινα όταν με ρωτάγανε παλιότερα φίλοι μου, γιατί πριν έχω οποιαδήποτε σχέση με τη δημοσιότητα, μίλαγα με τους φίλους μου, λέγανε θα πήγαινες σε κανένα talent show στο voice και τους έλεγα όχι, τότε ξέρεις, ήμουν και λίγο πιο μικρός και ήταν αυτό το λίγο αντιδραστικό, δηλαδή το έχω πει και σε παλιότερη συνέντευξη. Δεν άκουγα και καθόλου ελληνικά, δηλαδή, και το έχω μετανιώσει πάρα πολύ ναι, αυτό. Ναι, ναι, σίγουρα. Το έχω μετανιώσει γιατί σνόμπαρα εντός εισαγωγικών, άκουγα ξένα, καλή ώρα, Red Hot Chili Peppers κλπ. Και δεν είχα θέλα καμία σχέση. Βέβαια, μετά όλο αυτό μου έδειξε πόσο λάθος ήμουν, γιατί... Βοηθάει η τηλεόραση, παίρνεις μια. Πέρα από την τηλεόραση, έχανα πάρα πολλά διαμάντια που έχει η ελληνική δισκογραφία, που τώρα τα ακούω και, ας πούμε, λέω τι έχει γράψει ο άνθρωπος. Και τότε ξέρεις, επειδή είχα ταμπού, πιο μικρός. Νομίζω ότι όλοι στην ηλικία αυτή των 18-20 έχει ναι, εκεί, ναι. Είμαστε λίγο σαν να σνομπάρουμε λίγο τα λαϊκά. Ίσως είναι από αντιδραστικότητα, δεν ξέρω από τι. Είμαστε όλοι φαν, ρε παιδί μου, του ξέρουν ρεπερτορίο. Αλλά στην Ελλάδα, αν θες να κάνεις καριέρα, νομίζω Συμφωνώ. Πρέπει να έχεις ελληνικό στίχο. Αν θες να βιοποριστείς, 99,9% πρέπει να ασχοληθείς με το ελληνικό τραγούδι. Έτσι ξεκινήσατε να γράφετε ελληνικό στίχο. Όχι. Ξεκινήσαμε να γράφουμε ελληνικό στίχο για μια διαφήμιση που είχαμε κάνει σε ένα αναψυκτικό. Ένα τραγούδι που έλεγε «Βρες τη δική σου αλήθεια» και ήταν το πρώτο ελληνικό τραγούδι που γράψαμε, που έγραψα και στίχους και μουσική. Κάναμε αυτή τη διαφήμιση και είδα ότι υπάρχει πολύ πολύ πράγμα εδώ πέρα να σκάψουμε και να ανοίγει ένα καινούριο έτσι, πεδίο. Και εκεί κάναμε τη συνεργασία μας με την Cobalt Music, υπογράψαμε το συμβολέο μας και έκτοτε ξεκινήσαμε τα live στο Rock and Roll. Για X-Factor ξανασυζητάτε, έχει υπάρχει συζήτηση. Η αλήθεια είναι πως όχι. Όχι, ακόμα. Δεν έχει συζητήσει κάτι ακόμα. Όχι. Θα το ήθελες όμως να κάνεις τηλεόραση ξανά. Με χαρά πολύ. Εγώ παρεμπιπτόντως είχα διαβάσει και κάπου τώρα εν ώψη του παιχνιδιού και του Survivor ότι υπήρχε περίπτωση να σε δούμε και σε κάποιο ρόλο άλλο διαφορετικό μέσα, όχι αυτή του παίκτη, δηλαδή σαν μια συμπαρουσίαση, να κάνεις ένα backstage, κάτι να κάνεις μέσα στο Survivor. Ισχύει αυτό? Σου μιλάω ειλικρινά, το ακούω πρώτη φορά από σένα. Γενικά εντάξει, ξέρουμε ότι πολλά μπορεί να ακουστούν για τον οποιονδήποτε, τα οποία μπορεί ο ίδιος ο άνθρωπος αυτός να μην έχει καμία έτσι, εικόνα του τι λένε. Δεν το είχα ακούσει, δεν θα το έκανα, δηλαδή
δεν θέλω να ακουστεί κάπως, αλλά σαν παίχτης ξεκίνησα στο Survivor. Mm. Δεν θεωρώ ότι έχω ακόμα ούτε την εμπειρία να σταθώ σε ένα τόσο μεγάλο show, σε front ρόλο, άμα μιλάς γι' αυτό. Και θα ήθελα πάρα πολύ να το ξαναζήσω σαν παίχτης, γιατί αυτό που ζουν εκεί όλοι όσοι περνάνε, ξέρεις πολύ καλά. Σαν παίκτης θα μπορούσες να δεχτείς εσύ τον Ντάνο, τον Γιώργο Αγγελόπουλο, σαν coach, θα σου άρεσε, ας πούμε, να τον δεις σε ένα έπαθλο επικοινωνίας, να έρθει να σου δώσει συμβουλές ή να σε βοηθήσει και να σου δώσει θετική ενέργεια κι άλλη? Σίγουρα θα το εκτιμούσα και θα έπαιρνα τα λόγια του πάρα, πάρα πολύ στα σοβαρά. Γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει γράψει ιστορία. Από εκεί και πέρα θα ήθελα όμως πάρα πολύ να τον δω και στον αγωνιστικό χώρο, σαν συμπαίκτη είτε σαν αντίπαλο. Τέλος πάντων, να δούμε αυτούς τους τρομερούς αγώνες που έδινε ξανά, γιατί ήταν για όλους θέαμα φοβερό. Οπότε θα ήθελα πολύ να τον δω και σαν παίκτη. Θα ήθελες να τον κοντράρεις κιόλας? Με χαρά, όχι να τον κοντράρω, να τον... Ωραία, εννοώ να κοντραριστεί τη στιγμή. Συναγωνισμός, να ήμασταν παρέα, να τρέχαμε με... Ναι. Άμα λέγανε στο κορίτσι σου, στην Αλεξάνδρα, να μπει και αυτή στο Survivor, να είστε ζευγάρι, θα σου άρεσε σε αυτό? Το έχω πει και παλιότερα όχι. Γιατί? Δεν, πρώτον, θεωρώ ότι η σχέση, που, τουλάχιστον η δικιά μας, όπως την έχουμε διαμορφώσει, δεν είναι μια σχέση που θα μπορούσε να περάσει ένα reality και να... Είναι πιο... Ζούμε πάρα πολλά πράγματα που τα κρατάμε για εμάς. Μπράβο. Δεν θα ήθελα να εκτεθεί αυτό το πράγμα στο γυαλί, πόσο μάλλον σε ένα τέτοιο παιχνίδι που υπάρχουν εντάσεις, που πεινάς, που... Ξαναλέω, τα ξέρεις πολύ καλά, Μαρία. Παρ' όλα αυτά όμως θα ξαναπάς στο Survivor μπροστά. Είναι πολύ πιθανόν, σχεδόν σίγουρα, δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά, γιατί όντως... Και αυτό το λέω, σου δίνω το λόγο μου, δεν έχουμε υπογράψει. Μόνο κάτι προσύμφωνα που είχαν γίνει πολύ παλιά. Mm-hmm. Αλλά όλα δείχνουν πως ναι. Κοίταξε, λογικό είναι, γιατί και η παραγωγή δεν θέλει να βγει να πει θα πάει αυτό, θα πάει εκείνο, θα πάει ο άλλος. Το κρατάει μέχρι τελευταία στιγμή μυστικό και στο πώς θα μπείτε, έτσι. Γιατί μπορεί κάποιοι να μπουν στην αρχή, κάποιοι να μπουν λίγο πιο μετά, να μπαίνετε σιγά-σιγά. Μπορεί, ακούγεται ότι και ο κόσμος μπορεί να ψηφίζει για το ποιος. Θέλει να μπει. Θέλετε να μπει ο Ηλίας Μπόγδος, θέλει να μπει ο Ζάκης Κατσούλης, θέλει να μπει ο Τριαντάφυλλος. Και να. Αν μπει ο Τριαντάφυλλος, τι θα κάνεις όμως? Με τον Τριαντάφυλλο θα γράψουμε κι άλλο τραγούδι. Γράψαμε ένα τραγούδι τότε στο παιχνίδι, το οποίο, παιδιά, δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Αλήθεια? Ναι, γιατί όταν βγήκαμε ήμασταν λίγο στα χαμένα όλοι. Ήταν ίσως λάθος. Κάθε στιγμή. Έχει γραφτεί όμως το τραγούδι. Έχει γραφτεί, έχει γίνει το master, δηλαδή είναι τελειωμένο το κομμάτι. Το παίζουμε στα live και εγώ και ο Τριαντάφυλλος. Γίνεται χαμός, είναι το εξηγήσεις, το κι αν ζητήσω, εξηγήσεις, τέλος πάντων. Το παίζουμε στο live, βγαίνω κιόλας με αυτό το τραγούδι και γίνεται πανικός. Ξέρεις τα κάνω τώρα. Άμα μπείτε και οι δύο, θα το αφήσετε πίσω σε κάποιον, στην εταιρεία και θα πείτε με το που μπούμε και φανεί. Παίχτε το, χωρίς να είμαστε εδώ εμείς. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πει ότι θα το κυκλοφορήσουμε. Απλά επειδή όλοι έχουμε και εγώ και ο Τριαντάφυλλος προγραμματισμένα κομμάτια, όλο. Πάει λίγο πίσω. Εντάξει, εγώ θέλω να βγει και θέλω να γράψουμε και άλλο κομμάτι. Πραγματικά, γιατί εκεί πέρα έχεις έμπνευση. Κοιτάς εκεί το απέραντο γαλάζιο. Υπάρχουν σημεία μέσα στο χώρο εκεί. Ας πούμε, για παράδειγμα, ο Άρης μου έλεγε ότι σε διάφορα δέντρα έχει γράψει συνθηματάκια, ονοματάκια. Εσύ έχεις κάνει κάτι αντίστοιχο? Ναι, το είχαμε κάνει αυτό το πράγμα. Επειδή δεν σου δίνουν καμία δυνατότητα στο να κρατήσεις κάτι, να μην το ξεχάσεις, ας πούμε, και να παρακαλέσεις. Είχα πάει, ας πούμε, θυμάμαι χαρακτηριστικά, σε έναν κάμερα και του λέω: σε παρακαλώ, γράψε αυτό, του λέω στο notes σου να το πω για να μην το ξεχάσω. Αγάπη. Στο voice. Όχι, μου λέει: δεν απαγορεύεται. Άμα μου λέει μαθευτή, θα έχουμε πρόβλημα. Που έχει δίκιο. Οπότε είχαμε, παίρναμε καρίδες ή ξύλα, τη γράφαμε πάνω, είτε αφιερώσεις τα οποία φέραμε πίσω και τα κάναμε δώρα στους δικούς μας, είτε κάτι για να το θυμόμαστε. Οι δικοί σου τι λένε τώρα, αν ξαναμπείς? Μιλάς για την οικογένειά μου, και για την μητέρα μου και τον πατέρα. Και για την Αλεξάνδρα. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τους γονείς μου, που τους λατρεύω. Μου έχουν πει ότι εννοείται ότι είναι πολύ δύσκολο για αυτούς, αλλά με στηρίζουν επειδή ξέρουν ότι θέλω. Γιατί τους λέω ότι αυτό που βλέπετε, κρατήστε το ότι είναι, μπορεί, ας πούμε, μια στιγμή τσακωμού να την αναπαράγουν για 2 ώρες. Για πλάκα. Τις άλλες 22 ώρες. Ναι, συγγνώμη, 2 ώρες να τσακωθούμε, τις άλλες 22 ώρες να μην τις προβάλλουν και εμείς να περνάμε υπέροχα. Ναι, που ναι, ίσχυε ναι. Αυτό. Δηλαδή, βγήκα και είδα μετά κάποια επεισόδια ότι πάρα πολλές στιγμές που είχαμε και με τους εντός εισαγωγικών αντίπαλους, την άλλη, ας πούμε, μεριά, δεν τις δείχναν. Επειδή χαλάει το sequence του reality. Καλώς ήλθες στην ελληνική τηλεόραση. Μπράβο. Και λέω, δεν δείχναν καθόλου. Μπορεί να καθόμασταν το βράδυ, ας πούμε, και να παίζαμε. Ξέρω εγώ. Τραγουδούσατε, να παίρνω. Ναι, ονομαζό πράγμα. Είναι τραγουδί. Δεν τα δείχναν ποτέ. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω το γεγονός ότι κάποια στιγμή στην τελευταία σου συμμετοχή βγήκες δεύτερος εγχώνη για το All Star. Για το αν θα διεκδικήσεις την πρωτιά, αν θα βγεις δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Δηλαδή, θα ήθελες να μπεις και να το κερδίσεις το All Star. Πιστεύεις ότι στο χρωστάει ο Θεός? Θα σου πω. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που θα πει εγώ δεν πάω να το πάρω. Ναι. Θα είναι ψέμα, τουλάχιστον αυτό πιστεύω εγώ. Γιατί
είναι στη φύση του ανθρώπου να θέλει να φτάσει όσο πιο μακριά. Άρα δεν θεωρείς ότι αυτό που είναι ένα δείγμα έπαρσης, το να θέλεις να είσαι νικητής και το να θες να κερδίσεις. Όχι. Το θέμα είναι τι κάνεις. Δηλαδή, ο σκοπός δεν αγιάζει πάντα τα μέσα. Για να γίνεις νικητής, άμα είσαι ηθικός, δίκαιος, καλός αγωνιστικά, δίνεις θετική ενέργεια και αγάπη στα παιδιά. Δηλαδή, δεν πρέπει να είναι ο θάνατος η ζωή μου, ναι. Πώς το λέμε. Πρέπει να είσαι με τον άλλον. Είναι όμως αγώνας επιβίωσης, Ηλία. Σίγουρα. Επιβιώνουμε. Θα δώσω τα πάντα μέσα στο στίβο μάχης για να φέρω το φαγητό να επιβιώσω. Αλλά δεν πρόκειται να κάνω κάτι από πίσω ύπουλο με σκοπό. Ένας πολύ καλός παίκτης αγωνιστικά, όπως μπορεί να είσαι και εσύ, δεν φοβάσαι ότι μπορείς να στοχοποιηθείς από την πρώτη στιγμή, γιατί είσαι πολύ δυνατός στους στίβους μάχης. Συμφωνώ. Απλά επειδή σε αυτό το παιχνίδι ο κόσμος είναι αυτός που θα κρίνει. Βέβαια, κρίνει αυτό που βλέπει. Οπότε δεν ξέρω αυτό, αν καταλαβαίνετε πώς το εννοώ, ότι σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα τριών ωρών δεν μπορεί να μονταριστεί όλη μέρα. Οπότε βέβαια. Δεν ξέρω βλέπεις στο τέλος. Ναι, βλέπεις στιγμές, κάποιες στιγμές. Όλοι οι άνθρωποι μπορεί να έχουν κάποιες στιγμές και να μας κρίνουν. Από εκεί πέρα όμως ο κόσμος ψηφίζει, βλέπει και βλέπει μια συμπεριφορά και, έναν χαρακτήρα. Αν ταυτίζεται με αυτόν τον χαρακτήρα και τον εκφράζει ο τρόπος που αντιμετωπίζει κάποιες καταστάσεις, τον στηρίζει. Οπότε δεν μπορώ να σου πω ότι με αγχώνει αυτό το πράγμα. Εγώ θα είμαι αυτός. Σε αγχώνει μήπως βγεις εκτός εαυτού και βγάλεις κάτι άλλο. Μετάνιωσες, ας πούμε, για κάποια συμπεριφορά, ας πούμε, στο παιχνίδι που μπορεί να βγει και εκτός ορίων. Μπορώ να σου πω. Ναι. Σίγουρα θα άνθρωποι είμαστε και θέλω κιόλας να είμαι ο αυτός μου. Οπότε αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν και στιγμές που εγώ μπορεί να νευριάσω, όπως είχε γίνει και στο παιχνίδι. Που μπορεί να μου πεις ότι έχεις μετανιώσει για, ας πούμε, στιγμές που είχες πάρα πολύ που νεύρα. Θα σου πω ότι τώρα που το σκέφτομαι, λέω εντάξει, μωρέ, ένα παιχνίδι ήταν. Εκεί όμως είναι όλη σου η ζωή. Το βιώνεις πάρα πολύ έντονα. Οπότε, όχι, δεν έχω μετανιώσει γιατί ήμουν ο εαυτός μου. 100%. Να έχω μετανιώσει για στιγμιαίο νεύρο που μπορεί να χάσει έναν αγώνα και να πετάξει το στόχο και να πει έλα, αργά, το συγγνώμη κιόλας. Αλλά είναι κάτι που μπορώ να πω ότι εντάξει, μπορώ να το πάρω πιο ψύχρο. Αλλά να νευριάσω με συμπεριφορά που είχε διάρκεια και σε κάποιον ανθρώπων απέναντι σε κάποιους άλλους ή και σε μένα. Όχι, γιατί πάλι την γνώμη μου δεν θα την αλλάξω σε ό,τι θεωρώ σωστό ή λάθος. Αν είχες δικαίωμα να πατήσεις ένα κουμπί, μπλοκ, πώς κάνω στο voice, να μπλοκάρεις έναν άλλο παίκτη να μην μπει στο All Star. Για ποιον θα πατούσες τον μπλοκ. Λοιπόν, πολύ ωραία ερώτηση. Θέλω να πω ότι όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι παίχτες έχουν να δώσουν το κάτι στο reality τους. Απλά στο παιχνίδι, τέλος πάντων, είναι όλοι αναπόσπαστο κομμάτι μιας ιστορίας. Μπορεί να είναι και ο καλύτερος. Εγώ σου λέω ότι είσαι τον μπλοκάρι. Από αυτά που έχεις παρακολουθήσει. Μπορεί να μην μπλοκάρεις αυτό που σε εκνεύριζε τον παπά, λέω. Ναι, ξέρω εγώ. Κάποιον άλλο. Αφού πρέπει οπωσδήποτε. Αφού δεν έχω επιλογή, θα μπλοκάρα τον Αλέξη, γιατί με αγάπη τον λέω. Δεν μπορώ πάλι να βιώσω το. Αυτό το ρόλο που είχε ο Αλέξης να είναι ο ρόλος του κακού απέναντί μου. Δεν σου φοβίζει ότι φέτος μπορεί να αντιμετωπίσει χειρότερες καταστάσεις από έναν Αλέξη παπά? Έχω δουλέψει πολύ με τον εαυτό μου, οπότε θεωρώ ότι το κομμάτι που με αφορά εμένα, δηλαδή το να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό σε κάθε μάχη, να είμαι εκεί για την ομάδα μου, να κάνω τους ανθρώπους μου που με βλέπουν, την οικογένειά μου, την Αλεξάνδρα κλπ. Περήφανους. Και εννοείται, άμα καταφέρει έστω και ένας άνθρωπος τηλεθεατής να ταυτιστεί και να ακούσω πάλι σχόλια σαν αυτά που έχω ακούσει από τότε που βγήκα από το παιχνίδι, ότι το παιδί μου, ας πούμε, έχει πάρει δύναμη από αυτό. Ναι, εκεί για μένα είναι το παν. Δεν θέλω κάτι άλλο. Φοβάσαι καθόλου για την υγεία σου, μήπως χτυπήσεις? Γιατί έχεις πει ότι σου άφησε κάποια κατάλοιπα το Survivor, κυρίως στον ψυχισμό σου, όχι τόσο σωματικά. Σίγουρα, η υγεία είναι κάτι που εκεί πέρα είναι λίγο ρισκάρεις. Δηλαδή, εγώ με την πείνα, λίγο με το τραυματισμό. Πέρα από αυτά, με τους τραυματισμούς, τους αγώνες, επειδή παθιαζόμαστε πάρα πολύ και τα δίνουμε όλα και βουτάμε με κυριολεκτικά με το κεφάλι μέσα στο στίβο μάχης, σίγουρα με φοβίζει. Θα προσπαθήσω να μην τραυματιστώ. Πρώτα ο Θεός να είμαστε όλοι παίχτες καλά. Το βασικό είναι να έχουν όλη υγεία. Και από εκεί πέρα είναι ένα παιχνίδι, θα κριθεί σε. Το λέω γιατί εσύ έχεις πέρασει και ένα τύχημα όταν ήσουν πιο μικρός, που ήταν πολύ σοβαρό, έτσι. Κόντεψες να χάσεις τη ζωή σου. Ισχύει αυτό και είναι και ένας λόγος που έχω αναθεωρήσει σε πάρα πολλά πράγματα. Τι αναθεώρησες δηλαδή? Στο τι τελικά έχει σημασία στη ζωή. Σημασία έχουν οι άνθρωποι, οι δικοί σου άνθρωποι. Που να είναι όλοι καλά, να έχουν υγεία, να είμαστε αγαπημένοι και να τα μικρά πράγματα που είναι λογικό να υπάρχουν, όποιες φθορές, είτε μικρές καθημερινά, τριβή μεταξύ των σχέσεων, είτε και στο δρόμο με έναν άγνωστο που μπορεί να σου κορνάρει στο δρόμο, πρέπει να δώσεις τόπο στην οργή και να προσπαθήσεις να δίνεις καλοσύνη πιο πολύ
και όχι. Τίποτα. Θα έχουν και life coach φέτος μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Θα έχουν life coach τον Ηλία Μπόγκο. Αξίζω. Θα σου πω, Μαρία μου, γιατί ξέρεις ότι στο παιχνίδι αυτό μπορεί όλα αυτά θεωρητικά και είναι ένας έτσι... Το έχω σαν πορεύομαι. Εντάξει, εγώ αν από αυτή την εικόνα που βλέπω εδώ, εδώ και πέρα μέσα και σε εδώ, να μην είσαι, θα καταλάβω γιατί σου συμβαίνει. Να είσαι. Άντεξε πολύ. Πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή η έκρηξη έφτασε πολύ, πολύ μετά. Ξέρεις, φημολογείται ότι η διαφορά τελικά του νικητή ήταν αρκετά μικρή. Ήταν δηλαδή μετρημένη στους ψήφους ενός. Δεν ξέρω, δύο. Ισχύει, αυτό ξέρουμε από νούμερο. Ότι ήταν πολύ μικρή διαφορά, δηλαδή. Η αλήθεια είναι αυτή, από αυτά που έχω μάθει από την παραγωγή, όταν λέμε μικρή εννοώ σε πολύ λίγα δάχτυλα. Πολύ λίγα. Δάχτυλα. Δάχτυλα, εντάξει, δέκα, όχι δέκα, δέκα και δέκα να πούμε, κάπου εκεί. Άρα, Αλεξάνδρα, δέκα ψήφους παραπάνω, να δεις. Εντάξει, παιδιά, θα σας πω, το τελευταίο που μετράει για μένα, εννοείται, δεν θέλω να φανεί ότι, εντάξει, μου ωραία τι έγινε, εννοείται πως είναι ένα σημαντικό ποσό, εννοείται πως είναι ένας πολύ όμορφος τίτλος, αλλά θεωρώ ότι και ο Σάκης το άξιζε πάρα πολύ. Μιλάω για το δικό μου παιχνίδι. Ναι. Σαν, γιατί είναι ένα πάρα πολύ δυνατό παίχτη αγωνιστικά. Και εννοείται. Ξαναβρεθείτε. Εννοείται. Με πολύ, πολύ χαρά και με όλα τα παιδιά που έχουμε συνυπάρξει εκεί πέρα και με όσους έχω δει σαν τηλεθεατής, θέλω να συνυπάρξω εκεί πέρα. Τέλεια. Αλλά αυτό που μετράει στο τέλος είναι το τι σου αφήνει αυτό το παιχνίδι, όχι μόνο σε εσένα, αλλά στον κόσμο έξω που καθημερινά θα σου πει. Γεια σου ρε Λιάκο, γεια σου ρε παιχταρά μου, γεια σου αγόρι μου, φωτεινέ μου, θετικέ μου ή οτιδήποτε πει. Εγώ αυτό είναι το έπαθλό μου το πραγματικό και το λέω και δεν το λέω απλά για να το πω, το εννοώ. Γεια σου ρε Λιάκο λοιπόν, θα πούμε και θα το δούμε σήμερα. Καλή επιτυχία λοιπόν.